Πάμε στην κυρία Παλαβάνη. Πριν αναφέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα η Standard & Poor's υποβάθμισε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου κατά μία βαθμίδα. Η υποβάθμιση οφείλεται στην εκτίμηση του Διεθνούς Οίκου ότι αυξάνεται αυτήν την ώρα ο κίνδυνος άτακτου πιστοτικού γεγονότος για την μεγαλώνισο, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, κυρία Παλαβάνη. Ναι. Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και στο νησί. Εγώ θα έλεγα ότι ας μην βιαστούν να προεξοφλήσουν ότι δεν υπάρχουν γενικότεροι κίνδυνοι. Ξέρετε ότι υπάρχει άποψη και από τον Γέρουν Άιζενμπλουμ που λέει ότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι που έγραψε σήμερα ο Wolfgang Minhaut, τον οποίο θεωρώ πολύ διορατικό σαν οικονομικό αναλυτή, ο οποίος είπε ότι σήμερα δεν πρόκειται να θρηματιστεί η Ευρωζώνη μέσω της Κύπρου επειδή είναι πολύ μικρά τα μεγέθη, αλλά η Κύπρος δείχνει το δρόμο μέσα από τον οποίο θα θρηματιστεί η Ευρωζώνη. Αυτό έχει και μια άλλη πλευρά βέβαια, αυτό που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται από διάφορες μεριές, ότι αν η Ελλάδα έγινε το πρώτο πειραματόζωο μέσω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης μιας χώρας με κοινό νόμισμα για να μετρήσουν εν πάση περιπτώσει την αντοχή του ελληνικού λαού και της εργαζόμενης ελληνικής κοινωνίας στη λιτότητα και στα χαράτσια, η Κύπρος γίνεται το πρώτο πειραματόζωο για ένα πείραμα κουρέματος καταθέσεων, το οποίο είναι προφανές πραγματικά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και θα βγουν γενικότερα συμπεράσματα από εκεί. Βέβαια, όταν είσαι πειραματόζω, σημαίνει ότι τα συμπεράσματα βγαίνουν σε βάρος των λαών. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και το όχι. Το όχι αυτό, όπως και να το κρίνει κανένας, είναι ένα όχι που έγραψε ιστορία. Και ακόμα κι αν είναι όντως η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, εσείς είπατε κάποια πράγματα για τη Γερμανία, πως μόνο αυτή εμφανίζεται. Δηλαδή, πάμε σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Τόμας Μαν, είναι καθαρό σε μια γερμανική Ευρώπη, πολύ περισσότερο από έτσι, μια... Όμως, η εικόνα αυτή δεν είναι, κυρία Βαλαβάνη. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν υπάρχει Γαλλία, δεν υπάρχει Εγώ θα σας πω τίποτα. Ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι από ό,τι φαίνεται είναι ότι η μισή μέσα στα πλαίσια του Eurogroup είναι πειρατές, εν πάση περιπτώσει γκάγκστερ και οι υπόλοιποι είναι φοβισμένοι και στα γόνατα. Από την άλλη μεριά όμως θα σας πω ότι και οι μεν και οι δε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο το αύριο μετά από αυτό το όχι της Κύπρου. Δημιουργεί ένα ιστορικό προηγούμενο. Και δεν είναι τυχαίο γιατί γερμανικές εφημερίδες οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονταν γενικά πιέζουν να μην γίνει δεκτή σήμερα. Πάρτε τις βασικές εφημερίδες, σε όλο το φάσμα των γερμανικών εφημερίδων πιέζουν να μην γίνει δεκτή το Plan B, η εναλλακτική πρόταση, γιατί θεωρούν ότι δημιουργεί για λόγους πολιτικής και όχι για λόγους οικονομίας μια πολύ κακή αρχή που δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Εγώ θα σας πω επίσης ότι τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα θέσατε και είναι όντως έτσι. Υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό οικονομικό παιχνίδι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση? Χθες έγινε ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής από τον κύριο Στουρνάρα. Και μας είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Ξεκίνησε εντελώς τυπικά και μέσω των ερωτήσεων των βουλευτών άρχισαν να φαίνονται και θέματα ουσίας. Μας είπε, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο της Κύπρου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο μεγάλος, εν πάση περιπτώσει, τομέας. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες που έχουν ένα αντίστοιχο τομέα, παραδείγματος χάρη το Λουξεμβούργο, που είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Το έχουμε θέσει κατά επανάληψη. Ναι. Για να θυμίσουμε λίγο τα στοιχεία. Ναι. Η Κύπρος έχει 8, νομίζω, φορές πάνω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το Λουξεμβούργο περίπου 25. Και πού να δείτε την ελευθερική UPS που είναι 80 φορές.
νούμερα στο ελβετικό ΑΕΠ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα γιατί είναι γύρω στα 16-17 ευρώ. Και όταν λέμε αυτό, κυρία Παλαβάνη και αγαπητοί φίλοι, λέμε και για την ίδια από αυτή την εκπομπή τη λίστα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, επειδή ακούγεται ότι σε Κύπρο γίνεται το πλυντήριο και το ξέπλυμα. Και λέμε ότι στη λίστα η Γερμανία είναι στο περίπου στο 60 και η Κύπρο στο 150 και αφορά τον τραπεζικό τομέα, δεν αφορά τον πληθυσμό. Για να μα πει κάποιο, να πούμε επίση ένα αριθμό γύρω στι 500 ρωσικέ εταιρείε, οι οποίε είναι μικρομεσαίες. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν. Καλά, υπάρχει όλα. Και η άλλη μεριά των υπάρχει μεγάλων. Υπάρχει και εντάξει, το ένα και είναι. Το άλλο και υπάρχουν και οι μεσαίες. Υπάρχει και το πλήσιμο χρήματος, αλλά λοιπόν, αυτό είναι για πάντε μια τελεία. Να πάμε και, σε υπολείπωση. Κάτι μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτές τις δύο μέρες συζητούσαμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τα επενδυτικά προϊόντα ανάπτυξης. Το οποίο ευθυγραμμίζει παραπέρα ουσιαστικά την MIFID, που είναι ο βασικός νόμος για τις κεφαλαιακές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Ναι. Αυτός ο νόμος δημιουργεί κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν συνέπειες, φάνηκαν ήδη σε αυτά τα χρόνια. Έχουν συνέπειες το να κατευθύνουν τις κεφαλαιακές ροές προς κάποιες ελάχιστες τεράστιες τράπεζες και τα πολύ μεγάλα χρηματιστήρια και να απογυμνώνουν τις μικρές κεφαλαιοαγορές. Στην περίπτωση της Κύπρου δεν λειτουργήσε όπως ήθελαν αυτό. Και είναι μια παρέμβαση ουσιαστικά αναστροφής αυτών των κεφαλαιακών ροών με πολύ βίαιο τρόπο. Ένα σχόλιο για να πάμε στον κύριο Γρηγοράκη. Και είναι και πολιτικά πρόσωπα. Ήθελα να πω ότι από ό,τι διάβασα σε σχέση με αυτό το έγγραφο, από αυτό προκύπτει μεν ότι ήταν όντως ενημερωμένη ότι υπήρχε στο τραπέζι θέμα κουρέματος και η προηγούμενη και η νυν. Αυτό βέβαια το ξέραμε όλοι. Καταρχήν οι New York Times το είχαν κάνει πρωτοσέλιδο θέμα μέσα Γενάρη, έτσι. Αλλά δεν προκύπτει ότι υπήρχε συμφωνία γι' αυτό, το οποίο είναι κρίσιμο. Καλά, συμφωνία από θα μεριάς... ήταν ενδοτικό. Είναι όχι, εννοώ έτσι όπως είναι διατυπωμένο, επειδή το έδωσε ο κύριος Σόιμπλε ουσιαστικά για να δείξει ότι όχι ότι το θέμα της ενημέρωσης, ότι ήταν γνώστες και κάτι παραπάνω. Δεν προκύπτει από αυτό συμφωνία. Επίσης υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από ότι έχω υπόψη μου από μεριάς. Τα πάντα διαψεύστηκαν ότι... από όλους. Αλλά... Και εγώ βάζω και αυτό που είναι θέμα κοινής λογικής. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο που άρχισε η συζήτηση για το μνημόνιο δεν είχε κλείσει το μνημόνιο στην Κύπρο. Προφανώς γιατί κάποιοι έλεγαν όχι. Η προηγούμενη κυβέρνηση τουλάχιστον, αν έλεγε ναι, θα είχε κλείσει το μνημόνιο μέσα στους προηγούμενους μήνες. Αυτό είναι δηλαδή κάπως θέμα κοινής λογικής. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών είπε κάτι ενδιαφέρον. Τίποτα αυτό. Ποιο? Αυτό που λέτε. Κερδίζαν χρόνο, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο. Διαπραγματευόμενοι. Συνέπεια να γίνουν τα χειρότερα. Το 2009. Κάποιοι θέλαν να πάρουν την εξουσία όπως έκανε ο κύριος Αναστασιάδης στην Κύπρο και κάποιοι δεν κάνανε αυτές τις διαπραγματεύσεις που έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Δεν είναι θέμα. Έτσι είναι, γιατί ο κύριος Χριστόφιας έχει τεράστιες ευθύνες. Κοιτάξτε, έχει τεράστιες ευθύνες. Το ξέραμε όλοι ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για χρεοκοπία. Ο κύριος Χριστόφιας λοιπόν άφησε την καυτή πατάτα να τη διαχειριστεί μια άλλη κυβέρνηση όπως τη διαχειρίστηκε και από το 2009. Θα μου πείτε λοιπόν. Θα μπορούσε να κάνει να γίνει κάτι διαφορετικά. Από τον Ιούλιο. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για τη χώρα του και πονάει λοιπόν και δεν θέλει να φορτώνει. Ξέρετε λοιπόν, καταρχήν πώς άνοιξε το θέμα. Το θέμα άνοιξε γιατί μπήκε η ημερομηνία που έπρεπε να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών τραπεζών. Λοιπόν, πάλι λόγω πίεση. Ακριβώς. Δεν είχε πρόβλημα. Και τις καταστροφές που υποστήκε η Κύπρο. Να συγκρίνει κανείς το 2009-2010 είναι πραγματικά εγκληματικές. Μιλάμε, όχι, συγκρίσεις είναι τι έκανε τότε η Ελλάδα και τι έκανε σήμερα η Κύπρος. Η Ελλάδα προσκάλεσε το Δουνουτού και το έφερε στην Ευρώπη ουσιαστικά με πρωτοβουλίο του κυρίου Παπανδρέου. Και η Κύπρος τι έκανε. Το έφερε στην Ευρώπη. Ο Κρούγκμαν έγραψε ένα άρθρο. Τώρα τι έκανε. Συγγνώμη, το Δούνου του είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε 4-5 μνημόνια και είναι και κάνα δυο που περιμένουν σειρά από πίσω. Ο Κρούγκμαν έγραψε το Γενάρη ένα άρθρο με τίτλο The Big Failure, η μεγάλη αποτυχία. Το πρόβλημα είναι το Δούνου του τελικά. Και δεν παίρνουμε στην ουσία του λέει ότι το μνημόνιο τη Ελλάδα ήταν το σημείο στροφή προ την αποτυχία τη σε παγκόσμιο επίπεδο τη οικονομική πολιτική. Γιατί έχετε μυθοποιηθεί.
ιδιωτικοποίηση το Δουνουτού. Εμείς μιλάμε για την οικονομική συγκυρία που βιώνει ο Ευρωπαϊκός Νότος και ο οποίος δεν μπορούσε να βγει από τα διέξοδά του εάν δεν έπαιρνε μια τέτοια στήριξη. Βρέθηκε ξεκινώντας από ένα μνημόνιο που ουσιαστικά προσκάλεσε η Ελλάδα με τα πιστόλια στα τραπέζια γεμάτα, με τον Τιτανικό ο οποίος έπεφτε και τα λοιπά. Την περίοδο θυμάστε πώς συνακτήκανε τα σπρέτ. Θυμάστε ότι πριν αρχίσουν... Θυμάστε ότι το Γενάρη είχε τη δυνατότητα να πάρει 3 ή 4 φορές. Πείτε μας τι θα κάνετε, κυρία Βαλαβάνη. Αν θυμάμαι καλά, προεκλογικά άλλα λέγατε. Πείτε μας τι θα κάνετε τώρα με το θέμα αυτό. Πείτε μας. Ποια είναι η πρότασή σας με την Κύπρο? Ποια είναι η πρότασή σας για την Ελλάδα? Πείτε μας την πρότασή σας. Κοιτάξτε. Δεν θα λέτε κριτική. Δεν θα κάνετε ρεπορτάζ δημοσιογραφικό. Καλή είναι η κριτική. Ακούμε, ναι, καλή είναι η κριτική. Κοιτάξτε. Αλλά θέλω να ακούσουμε λοιπόν την πρότασή σας. Αντίθετα με αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση που το εμφανίζει σαν στάση αρχών και ουσιαστικά κρύβεται από πίσω, λέγοντας ότι η στάση της Ελλάδας είναι εμείς στηρίζουμε ό,τι απόφαση παίρνει η Κύπρος. Άρα στηρίξαμε το ναι στο Eurogroup και στηρίξαμε το όχι στην Κυπριακή Βουλή. Αυτό είναι λίγο σαν την ιστορία με τον Καραγκιόζη. Θα μας πείτε τελικά την πρόταση. Συγγνώμη, αυτό είναι λίγο σαν την ιστορία με τον Καραγκιόζη. Που έρχεται ένας, του λέει κάτι, του λέει έχεις δίκιο. Έρχεται το άλλος, του λέει το αντίθετο. Πάντα αυτό λέει, έκανε η Ελλάδα πάντως με την Κύπρο. Εμείς ήμασταν ενάντια στην απόφαση και η Κύπρος αυτό έκανε. Πάντα έλεγε σε κάτι ναι και μετά όχι. Θυμηθείτε λοιπόν, το σχέδιο εμείς, Ανάν. Εγώ σας θυμηθείτε τις συμφωνίες Ζηρίχης-Λονδίνου. Εμάς ρωτάτε αυτή ναι, τη στιγμή. Και μετά όχι. Εμείς είμαστε αυτό ενάντια στην απόφαση του Eurogroup και είμαστε υπέρ του όχι της Βουλής που θεωρούμε ότι εφόσον γίνει δυνατόν να ξεφύγει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή εσείς υποστηρίζετε ότι την απόφαση του Eurogroup ότι πρέπει να γίνουν κρέμα τερματισμό. Όχι, όχι, καθόλου. Στην περίπτωση της Ελλάδας και στην περίπτωση των χωρών του Νότου. Στην περίπτωση της Ελλάδας και στην περίπτωση των χωρών του Νότου είμαστε υπέρ του τερματισμού της λιτότητας. Στην περίπτωση της Κύπρου είμαστε ενάντια στο κούρεμα των καταθέσεων, διότι αυτό είναι ό,τι πιο ανόητο θα μπορούσε από την άποψη των συνέδριων. Ένας οικονομολόγος της Πανών, πολύ γνωστός, δήλωσε σήμερα ότι την Ευρώπη. Από την αρχή ο Βενιζέλος βγήκε και είπε ότι αυτό την Ευρώπη λείπει σήμερα η νοημοσύνη. Απόφαση. Γι' αυτό πρέπει να φύγει ο υπουργός που λοιπόν, συμφώνησε. Αυτό δεν είπαμε ότι είναι μια εκδοτική απόφαση. Άρα θα λοιπόν, ψηφίσετε την πρώτη φορά. Κύριε, έχει τοχοποιήσει τον υπουργό τη Λιτότητα. Είναι κανεί εδώ που συμφωνεί με την Λιτότητα. Μην μιλάτε όλοι μαζί, κύριε. Ολοκληρώστε, κύριε Παλαβάνη. Στάθη. Στάθη. Ολοκληρώστε, κύριε Παλαβάνη, να πάμε στο διάλειμμα. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παράκληση. Το οποίο το είπαν και άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές στην Ολομέλεια, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να ψηφίζεις όχι αν δεν έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Εγώ αυτό το βρίσκω εντελώς αστήριχτο. Γιατί αστήριχτο? Αν η λύση στην οποία ψηφίζεις όχι ναι. είναι καταστροφική και ναι. δεν υπάρχει διαμορφωμένο, δεν έχεις καταφέρει να διαμορφώσεις. Μπορείς να δεχτείς μια σίγουρη καταστροφική λύση. Δεν βλέπουμε πού έφτασε η Ελλάδα σήμερα. Είμαστε μια σίγουρη καταστροφική λύση και δεν θα παλέψεις ψηφίζοντας όχι στο συγκεκριμένο περιστατικό πριν πάμε στο διάλειμμα. Επιτρέψτε να κάνω λίγο τον σύνδεγο του διαβόλου. Κυρία Παλαβάνη, προχθές πήρε μια απόφαση η Κυπριακή Βουλή. Ωραία. Ήμασταν σε όλη σε εθνική ανάταση. Όλοι το κάναμε. Τα δημοσιογραφικά τραπέζια, μπράβο η Κύπρη, για πρώτη φορά είναι μπροστά και είπαν το όχι. Όμως, εγώ αυτήν την ώρα εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Δεν βλέπω ένα δεύτερο πλάνο. Βλέπω ένα ταμείο αλληλεγγύης για το οποίο φαίνεται ότι το απορρίπτουνε. Να το αναφέρω και θα το σχολιάσετε. Και εσείς και ο κ. Μαριάς μετά. Κύπρη δηλαδή, μάχη. Βλέπω ότι θα πάρουν 3 δις από τα ταμεία πρόνοιας, να τα πάρουν. Μπορεί να βγάλουν ένα δίσκο την Κυριακή Εκκλησία να μαζέψουμε ό,τι είναι να το μαζέψουμε. Να πουλάμε κάποια παστέλια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, να μαζέψουμε τα λεφτά. Αλλά δεν βλέπω αυτά τα λεφτά. Δεν βλέπω το δεύτερο. Στόχο αυτό είναι. Μα με συγχωρείτε, δεν είναι δυνατόν να γονατίζουμε και να γελάμε με έναν ολόκληρο λαό που κάνει την ίσταση προσπάθειας. Στόχος με το λαό είμαστε και εμείς, δεν είμαστε ανάποδα. Αλλά αν πάνε στην Κυπριακή Βουλή, εδώ υπάρχει μια είδηση. Σταθή, υπάρχει μια είδηση ότι ολοκληρώθηκε, συγγνώμη κύριε Παλαβάνη, η διάλειμμα. Γιατί να μην γίνει, κύριε Παλαβάνη. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών της Κύπρου είπε σήμερα το πρωί ότι υπήρξε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Eurogroup μια πρόταση που απορρίφθηκε από κυπριακής μεριάς, που όντως έλεγε όχι κούρεμα κάτω από 10.000.
100.000, αλλά ήταν μια πρόταση πακέτο. Κάτω από 100.000. Ήταν μια πρόταση πακέτο, διότι έλεγε. Λέτε, όχι κούρεμα. Σας ακούσει κανένα και το κάνει 10. Καταλάβατε. Όχι κούρεμα κάτω από 100.000. Όλα είναι επικίνδυνα τέτοιες ώρες που ζούμε. Κάτω από 100.000 συν κλείνει η μία από τις δύο μεγάλες τράπεζες, συν ξένος οίκος αναλαμβάνει το σύνολο του τραπεζικού τομέα, τη διαχείρισή του. Ο τραπεζικός τομέας είναι το 45% του ΑΕΠ. Δηλαδή τελειώνει όχι το επιχειρηματικό μοντέλο, να το πούμε με τρόπο που να καταλαβαίνει κανένας, τελειώνει η κυπριακή οικονομία έτσι όπως την ξέραμε. Γιατί αν το 45% του ΑΕΠ φύγει από τη μέση, δεν μένουν, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, και σπουδαία πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια συζήτηση. Είναι λιγότερο ο τραπεζικός τομέας. Και δεν θα φύγει για το 45, θα φύγει το 30. Δεν ξέρω. Διάβασα σήμερα μια συζήτηση ότι αν υπάρχει ένα bank run της τάξης των 15 δις. Αν φύγουν δηλαδή 15 δις, αν φύγουν την άλλη εβδομάδα δις, τις κυπριακές τράπεζες. Έτσι και αλλιώς και τώρα μπορεί να φύγουν, γιατί η ζημιά, μην κοροϊδευόμαστε, το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς έχει γίνει ανεξάρτητα από τη λύση. Ό,τι και να γίνει, την Τρίτη θα έχουμε ένα ζήτημα. Υπολογίζανε κάποιοι αναλυτές σήμερα στην Κύπρο ότι θα ισοδυναμήσει στα μέσα επόμενα δύο χρόνια, θα μειωθεί κατά 20% το κυπριακό ΑΕΠ. Εμάς στα 5 χρόνια μειώνεται κατά 25%. Που είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, δηλαδή, που οδηγεί. Γι' αυτό και το ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε και ψηφίζεται, προβλέπει το πάγωμα της φύσης κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπεται. Για να μην φύγουν. Μια τέτοια λύση που οδηγεί εκεί, ψηφίζεις όχι ακόμα και αν δεν έχεις διαμορφωμένη λύση. Γιατί θα οδηγήσεις το λαό σε μια υφαίσθηση. Δίνεις τα πάντα για να μπορέσει να υπάρξει μια άλλη πρόταση. Και αν υπάρξει άλλη πρόταση, θα σημάνει τέλος στη δικτατορία των μονόδρομων και του νέου αιώνα. Πάμε στο διάλειμμα. Στάθη, διάλειμμα. Πάντως, εγώ βλέπω εδώ ένα κόμμα της αριστεράς να υποστηρίζει τη διατήρηση της χρηματοδοτικής φούσκας. Λοιπόν, επαναρχόμαστε μετά το διάλειμμα με τον κύριο Μαριά να δώσουμε μια απάντηση στη φίλη τη δικηγόρο την Αθηνά. Είπαμε για το όχι των Κυπρίων και το υποστηρίξαμε, αγαπητοί φίλοι. Και το είπαμε και τα προηγούμενα βράδια από αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια. Η αντίρρηση τουλάχιστον η δικιά μου είναι να μην αυτό το όχι πάρθει πίσω μέσα σε 24 ώρες. Θεωρώ ότι για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου θα ήταν καταστροφικό. Αυτή την άποψη ανέφερα. Μην με παρεμηνεύετε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Νότο Μαριά. Παρακαλείτε το για να μην φύγει, γιατί μας είπε ο κύριος Στουρνάρας χθες, νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι ο λόγος που δεν προτάθηκε ένα δεύτερο μνημόνιο με κούρεμα μισθών συντάξεων την εμπειρία της Ελλάδας είναι ότι είναι πολύ μικρό το ΑΕΠ της Κύπρου και έπρεπε να βρεθούν 6 δις. Πού βρισκόταν τα 6 δις? Στα 60 τόσα δις των καταθέσεων. Αυτή είναι βέβαια, δεν είναι του κύριου Στουρνάρα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εντελώς κοινική. Γιατί όχι τα 66 της υπεξαίρεσης. Δηλαδή όπου υπάρχουν να τα πάρουν. Αυτά δεν μπήκανε καθόλου μέσα στο. Κύριε Γεωργάτο. Δεν είναι απλώς η λογική της υπεξαίρεσης. Το ένα ή το άλλο. Κυρία Παλαβάνη. Κουρευόταν το ελληνικό χρέος με τον τρόπο που κουρεύτηκε, που χαντάκωσε και τις ελληνικές τράπεζες, τον ελληνικό λαό που ανακεφαλαιοποιεί αυτή τη στιγμή τις ελληνικές τράπεζες και τα ταμεία, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα σε αυτή την έκταση. Και το υπόλοιπο μέρος είναι η ύφες που προκλήθηκε στην Ελλάδα και οι πολύ στενές οικονομικές σχέσεις. Οπότε εδώ δεν υπάρχει θέμα κουρέματος της οικονομίας. Υπάρχει θέμα κουρέματος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατ' ουσία υπάρχει θέμα κουρέματος της οικονομίας. Η Κύπρος δηλαδή καταστρέφεται σαν χώρα, σαν οικονομία. Γι' αυτό και μας βρίσκουν. Εγώ το συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είναι πολύ σχετικό. Να μοιράσουμε τον χρόνο γιατί έχουμε λίγα λεπτά. Το τι θεωρεί η κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε ότι στη διάρκεια του 12 δεν εφάρμοσε η κυβέρνηση κανένα νέο μέτρο. Εγώ σηκώνω τα χέρια γιατί είχα την αίσθηση ότι εφαρμόστηκαν σειρά νέων μέτρων και αυτή είναι η γενική αίσθηση που υπάρχει. Έχει σχέση λοιπόν με το πώς εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να τερματιστεί η ιστορία με το μνημόνιο, με τη μνημονία, με την λιτότητα. Δεν υπάρχει. Χρειάζεται. Επειδή είναι μη βιώσιμο το χρέος και ό,τι πάει μέσα πάει τζάμπα έτσι κι αλλιώς.
αναστολή της ιστορίας των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα είναι το να πετάξει αυτό τον πίθο των Δαναΐδων ό,τι σου έχει μείνει από χρυσαφικά και ασημικά και θα πάνε εντελώς τζάμπα πραγματικά. Λύση αλλά Γερμανίας για το χρέος, δηλαδή δραστικό κούρεμα ρήτρα ανάπτυξης, μορατόριουμ τόκων και ανάπτυξη. Μέτρα σε μια κατεύθυνση που ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί καταστράφηκαν 250.000 θέσεις δουλειάς αυτά τα 5 χρόνια, που είναι όσα φτιάχτηκαν την καλή με πολλά εισαγωγικά περίοδο 1995-2009. Τόσο χάθηκαν και είναι πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία της αναστροφής. Θα σας πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε μαζί με τον κύριο Μαριά. Ήρθε πριν 10 μέρες η αντίστοιχη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής και συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία δικιά μας με αυτούς. Εμείς τους βάλαμε αυτά τα ζητήματα που σας λέω. Ο κύριος Μαριάς πήγε για το γερμανικό χρέος, γερμανικές που... Εγώ είπα αυτά για τη λιτότητα, για το κούρεμα, για τη λύση της Γερμανίας, Συμφωνία του Λονδίνου το 1953. Και υπήρξε επίθεση. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα πραγματικά, γιατί όλα ήταν πολύ πολιτισμένα, πολύ... μας είπαν διάφορα πράγματα, ότι ανοίγουμε μια τάφρο μίσους ανάμεσα και διχασμού ανάμεσα στους δυο λαούς, ότι πριονίζουμε το κλαδί αυτό πάνω στο οποίο Σόιμπλε, δεν καθόμαστε. Τους είπατε, δεν τα έχετε πει βέβαια προχθές. Ήταν σαν να τα ακούγαν για πρώτη φορά, ότι θα πέσουμε και αυτοί που θέλουν να μας βοηθήσουν και εμείς μαζί κάτω, σε τέτοιο σημείο που ο κύριος Μπέζας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, βγήκε και της Επιτροπής. Βγήκε και θεώρησε καλό, χωρίς ναι μεν αλλά, με πολύ ίσιο και ντρέτο τρόπο πρέπει να πω, να πει ότι αυτά είναι πολιτικές απόψεις, δεν υπήρξε τίποτα προσβλητικό, είναι διαφορετικές πολιτικές απόψεις, αλλά είμαστε δημοκρατία και στη δημοκρατία εκφράζονται όλες οι πολιτικές απόψεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή, για να κάνει τέτοια παρέμβαση. Μια τελεία, κύριε Παλαβανή. Αυτή είναι η κατάσταση. Σύντομα, κύριε